Σήμερα θα σας τα δείξω όλα. Όλα σχετικά με το μπάνιο και το πώς το ανακαινήσαμε. Όχι ακριβώς το ανακαινήσαμε. Δώσαμε ελάχιστα χρήματα, αλλά πιστεύω ότι έγινε μια μεταμόρφωση στο μπάνιο. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το πώς έχει εξελιχθεί και το πώς είναι πλέον το μπάνιο μας, γιατί είχα τρομάξει. Ήταν το μοναδικό πράγμα που δεν μ' άρεσε καθόλου σε αυτό το σπίτι. Και πλέον είναι ένα μέρος το οποίο τελικά θέλω να μπαίνω, να φτιάχνουμε εκεί, να περιποιούμε εκεί, γιατί νόμιζα ότι δεν θα κάθομαι καθόλου μέσα στο μπάνιο. Είχα συνηθίσει στο προηγούμενο σπίτι που ήταν λίγο μεγαλύτερο, είχα την άνεσή μου, ήταν δικό μου ουσιαστικά, γιατί ο Νίκος είχε ένα βεσεδάκι το οποίο είχε μέσα όλα τα πράγματά του και ετοιμαζόταν εκεί πέρα. Πιστεύω ότι κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί το σπίτι αυτό δεν είναι δικό μας και δεν θέλαμε να βάλουμε πολλά λεφτά μέσα εδώ, γιατί δεν ξέρουμε πόσα χρόνια ακόμα θα κάτσουμε σε αυτό το σπίτι. Αλλά θέλαμε να το φτιάξουμε έτσι ώστε να μας αρέσει, να μπαίνουμε μέσα, να το ευχαριστιόμαστε, να είναι και αυτό ένα όμορφο μέρος του σπιτιού. Μας έδωσε η σπιτονοικοκυρά μας το OK να το βάψουμε, να βάψουμε τα έπιπλα, γιατί είχαν αυτό το πολύ ωραίο πορτοκαλί χρώμα. Δόξα τω Θεώ, μας είπε εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε. Αρχικά μας είπε ότι αυτό το έπιπλο ήταν άσπρο. Δεν πιστεύω ότι ήταν άσπρο, πρέπει να ήταν ψιλοκίτρινο μπέζ. Απλά επειδή πέφτει πάρα πολύ ο ήλιος όλο το πρωί από την ώρα που θα βγει ο ήλιος μέχρι και τις 12, έχει πάρα πολύ ήλιο εκεί πέρα σε αυτό το μπάνιο και έχει και αρκετά μεγάλα παράθυρα, οπότε κάτι τέτοιο παίχτηκε με τον ήλιο και άλλαξε χρώμα. Έχω καταγράψει όλη τη διαδικασία, οπότε θα τη δείτε σε αυτό το βίντεο πώς το έκανα βήμα-βήμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο στάδιο. Και θέλω να σας δείξω, επειδή με έχει πιάσει και θέλω να το κάνω γρήγορα, θέλω να σας το δείξω, μην τυχόν και το δείτε κατευθείαν φτιαγμένο. Λοιπόν, έχω ξύσει όλες τις επιφάνειες με γυαλό χαρτό. Έχω βγάλει τα πόμολα, έβγαλα το ντουλάπι και το έχω βάλει εκεί. Ναι, αυτό εδώ έτριψα, έχει σπάσει όπως βλέπετε εκεί το ένα ποδαράκι και θα το φτιάξουμε αυτό κάποια στιγμή. Μήπως βάλουμε ροδάκι για να μπορώ να το μεταφέρω. Τέλος πάντων το έτριψα, όπως βλέπετε έχει φύγει τελείως η γυαλάδα. Και πήγα σε ένα μαγαζί με κόμματα και τέτοια και μου δώσανε αυτό εδώ, όπου μου λέει ότι πρέπει να το περάσω δύο φορές για να πιάσει καλά το χρώμα, δεν ξέρω ακριβώς. Αυτό το πάνω είπαμε να το βγάλουμε γιατί γενικά είναι λίγο χαλασμένο και έχουμε και δικό μας φωτιστικό πάνω που σας είχα πει, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το βάψω. Παπώ είμαι χάλια, δεν φοράω ρούχα για να βάψω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να περιμένω άλλο, έχω ακόμα 3 μέρες για να τελειώνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί μετά πρέπει να το καθαρίσουμε, γιατί την Παρασκευή μετακομίζουμε. Γενικά θα γίνουν αλλαγές λίγες στο μπάνιο, απλά πιστεύω και μόνο που θα βαφτεί το έπιπλο, θα φύγει αυτό, θα μπει το ρέμα στο φωτιστικό, θα βάλουμε εδώ ένα τζάμι. Πιστεύω γενικά θα φτιάξει και θα γίνει ωραίο και το μπάνιο. Τώρα ξεκινάω να βάφω. Τέλεια. Τώρα αυτό πώς θα το ανακατέψω εδώ. Θέλει λέει 30 ml νερό και μετά θα το βάλω εδώ. 30 ml τώρα. Είναι ένα σφινοπότηρο. Έχω αυτά τα ποτηράκια τώρα εγώ. Δεν νομίζω να θέλει. Λοιπόν, το βλέπω πάρα πολύ νερό. Μου φαίνεται βάλω παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Ουουου, ωραία. Λοιπόν, δεν μπορώ, έχω ενθουσιαστεί. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό καλύτερα.
έτοιμο το πρώτο χέρι. Ωραίο! Σίγουρα θέλει κι άλλο. Καλά, αυτή δεν είναι η μπογιά έτσι κι αλλιώς. Πάμε τώρα για το μπάνιο. Βλέπετε πράγματα τα οποία είναι τελείως κουλά, μην κρίνετε γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Στο σπίτι, τέλος για σήμερα. Αύριο θέλει ξανά το ίδιο. Και από μεθαύριο την μπογιά. Καλημέρα. Έχουμε έρθει εδώ με τον Γιώργο και έναν φίλο του. Θα κάνω το δεύτερο χέρι. Εντάξει, τώρα που έχει στεγνώσει, βλέπω ότι δεν έχω κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει κάτι ατέλειες, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτή δεν είναι η μπογιά που θα βάψω. Έφερα μπλούζα που έχω γελερώσω τα ρούχα μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και πήρα αυτά εδώ τα πόμολα. Εν τω μεταξύ, δεν σας το έδειξα. Έφτιαξα αυτό το ρόλερ που θα έχω πάνω όλα μου τα καλλιτικά. Γενικά τα δικά μου πράγματα, γιατί δεν θέλω να δεσμευτώ να βάφουμε στο μπάνιο. Επειδή έχουμε ένα μπάνιο και εγώ θέλω γενικά το χρόνο μου, θέλω να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να πάρω τα καλλιτικά μου και να πάω οπουδήποτε μέσα στο σπίτι, όπου βρω καθρέφτη. Θα βάλουμε τώρα τα πόμολα. Το πόμολο ωραίο είναι, αλλά επειδή δεν είναι μεγάλη. Και αυτό πώς μπορώ να το φτιάξω τώρα, να μην είναι τόσο μεγάλη βίδα. Για να ψάξουμε αν έχει μήκος άλλες ευθύνες. Λοιπόν, δεν κάνει το πόμολο. Οπότε δεν θα πάω, βασικά το πόμολο κάνει, δίτο δεν κάνει και δεν βγει καλή. Έκανε και κάτι πειράματα, αλλά δεν έπιασα. Οπότε πάμε ξανά στο πράκτικε να πάρω καινούργιες βίδες. Είναι έτοιμα. Πήρα από το πλαίσιο. Αυτά εδώ. Γενικά αυτό το κάνεις μετά. Αλλά επειδή φοβήθηκα αυτό, το πήρα για την ώρα. Και πήρα και αυτά εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Να το πήρα έτσι. Αυτά εδώ. Εντάξει, τώρα δεν τα βλέπετε καλά. Θα τα δείτε όταν θα το οργανώσω πώς όλα θα φαίνονται. Αυτά επίσης δεν φαίνονται. Μπορεί να τα βάλω στο τέλος στην κουζίνα. Δεν ξέρω. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Λοιπόν, το μπάνιο είναι σε αυτήν εδώ την κατάσταση.
και σήμερα θα μπει ο καθρέφτης. Να δείτε το τελικό, τελικό αποτέλεσμα. Έγινε πολύ πιο φωτεινό. Βοήθησε και η άσπρη κουρτίνα, νομίζω, που έτσι κάνει μια αντανάκλαση. Ο καθρέφτης, όπως βλέπετε, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το χώρο. Ο μπαμπάς μου εργάζεται σε μια κατασκευαστική, οπότε ο μπαμπάς μου ανέλαβε το καθρέφτη, εκείνος μας τον έφερε. Δεν είναι από κάποιο μαγαζί. Είπαμε διαστάσεις. Το φωτιστικό το είχαμε πάρει από τον Βλαχιώτη. Αυτά. Τι να σας πρωτοδείξω. Ακόμα βέβαια δεν μπορώ να σας πω ότι είναι τελείως οργανωμένα τα ντουλάπια. Εδώ καταρχάς, έτσι όπως τα φτιάξα, δεν με βολεύει. Πάνω-πάνω είχα πει θα βάλω όλα μου τα καλλιτικά για να βάφομαι, για να έχω καλύτερη πρόσβαση. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βάφομαι. Στην καθημερινότητά μου δεν βάφομαι. Οπότε όλα αυτά εδώ είναι άχρηστα πάνω-πάνω. Γιατί περισσότερο από όλα χρησιμοποιώ τις κρέμες μου. Κρέμες για το σώμα, μάσκες, δηλαδή αυτά θα θέλα να τα μεταφέρω πάνω, αλλά θα θέλα να πάρω καλαθάκια για να τα βάλω έτσι καλύτερα, γιατί πέφτουνε όπως βλέπετε εδώ κάτω. Οπότε αυτό θα γίνει σε κάποιο άλλο βίντεο. Επίσης τα ντουλάπια έχουν πάρα πολύ χώρο, είναι άδεια, όπως βλέπετε δεν τα έχω τακτοποιήσει πάρα πολύ ωραία, γιατί θέλω να δω λίγο πώς θα είναι η καθημερινότητά μας. Ο δοντόβουρτσος, οδοντόκρεμες, τις είχα εδώ, αλλά δεν μου αρέσει να υπάρχει τίποτα πάνω στο νεροχύτη, και από τη στιγμή που υπάρχει και ένας χορός θα τα έχω εκεί μέσα, απλά σίγουρα θα τα διαμορφώσω κάπως διαφορετικά. Εδώ πέρα έχω τις πετσέτες και κάτω κάτω έχω διάφορα καθαριστικά με αυτά που καθαρίζω το μπάνιο. Τέλος πάντων, διάφορα έτσι πραγματάκια. Από εδώ αυτό το συρτάρι είναι όλο του Νίκου. Του το είχα υποσχεθεί ότι θα έχει δικό του συρτάρι, γιατί εκείνος επέμενε ότι χρειαζόμαστε ένα έξτρα ντουλαπάκι από εδώ. Αλλά εγώ του έλεγα ότι έχουμε αρκετό αποθηκευτικό χώρο και όντως είχα δει, και ευτυχώς δεν βάλαμε. Επειδή είδα πως ήταν πριν, δεν μου άρεσε καθόλου η ιδέα του να υπάρχει ένα ντουλαπάκι εδώ, και ό,τι έβλεπα σε πράκτικερ και γενικά σε μαγαζιά που πουλούσαν τέτοιους καθρέφτες με το ντουλαπάκι, δεν μ' άρεσαν καθόλου. Να το λοιπόν, το συρτάρι του με όλα τα πράγματα. Κάτω έχουμε τις χτένες μας και κάτω κάτω χαρτί τουαλέτας. Και από εδώ έβαλα όλα μου τα καλαθάκια, ευτυχώς χωράγανε όλα. Εδώ έχω πράγματα που είναι, που τα έχω δεύτερα. Έξτρα οδοντόκρεμα, έξτρα σαπούνια, έξτρα κοσμητικά. Εδώ πέρα είναι ξηρεφάκια και σερβιέτες. Και εδώ είναι τα πιστολάκια μου, η σιωτική μου κτλ. Και να σας το δείξω και με το φως ανοιχτό. Και γύρω γύρω βάλαμε LED. Κάποια στιγμή σίγουρα θα οργανώσουμε καλύτερα την ντουλάπια παρέα. Απλά πρέπει να πάω στο IKEA, πρέπει να πάω στο Jumbo, να πάρω έτσι διάφορα κουτάκια για να τα οργανώσω καλύτερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία της μετακόμισης, μιας και έχουμε μπει πλέον στο σπίτι και ζούμε κανονικότατα. Και από το επόμενο βίντεο έρχονται κανονικά τα βιντεάκια που λατρεύετε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.